και της Αθήνας η αγορά και της Θεσσαλονίκης. Γιατί ήδη τώρα στην περιοχή του αεροδρομίου. Έχουν περισσότερα ταλέντα τώρα από τη Θεσσαλονίκη παρά από την Αθήνα. Η αγορά είναι μεγάλη, είπες, γιατί στην περιοχή του αεροδρομίου σε λίγο θα υπάρχουν γύρω στα 10 μαγαζιά live. Ακριβώς. Δεν είναι. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη πάει καλά, παρά η Αθήνα φέτος το καλοκαίρι. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Γιατί να σου πω κάτι, στην Αθήνα είναι πολλά ονόματα μαζί. Πολλά ταμπέλες, ας το πω έτσι ακριβώς, στη δικιά μας τη γλώσσα. Είναι ήδη φτασμένοι καλλιτέχνες εκεί πέρα. Οι οποίοι ζητούν κάποια μεροκάματα αστρονομικά. Οπότε δεν μπορεί ο κάθε πελάτης, ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα στο μαγαζί, να πληρώνει αυτά τα υπέρογκα ποσά για να καλύψει τα μεροκάματα αυτών των καλλιτεχνών. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα συγκεκριμένα, τα μεροκάματα είναι. Εντάξει, είναι κανονικά, δεν μπορώ να πω. Είναι το σκεπτικό. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, λειτουργούν τα περισσότερα μαγαζιά με τοπικά σχήματα και υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι δισκογραφημένο και ηγείται του σχήματος. Γι' αυτό είναι και τόσο προσιτές οι τιμές και μπορεί ο κόσμος και βγαίνει κάθε μέρα. Αλλά αυτό που διαφέρει είναι η διασκέδαση. Πες μας λίγο. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Για πες μας, ποια είναι η διαφορά. Στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν υφτασμένοι ήδη καλλιτέχνες και αυτός που θα πάει έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από ένα πρόγραμμα. Ενώ εδώ αυτές οι απαιτήσεις δεν υπάρχουν. Ο κόσμος λίγο πολύ ξέρει τα άτομα που δουλεύουν, έρχονται περισσότερο για να διασκεδάσουν, δεν έρχονται για να παρατηρήσουν, για να δούνε. Ή για να ακούσουν, ξέρω κάποιον. Ή για να ακούσουν, ναι. Είσαι 10 χρόνια στον χώρο, όπως μας είπες. Τι είναι αυτό το οποίο σε πληγώνει και τι είναι αυτό το οποίο σε χαροποιεί στον χώρο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έφαγες κάποιες πίκρες, να μην. Σίγουρα. Τι είναι αυτό το οποίο σε πληγώνει στον χώρο από τους συναδέλφους, από τις επιχειρηματίες, από πισωμαχαιριές, ξέρω εγώ, υπήρχε, πισόπλατα, μαχαιρώματα. Βάλομαι ιδιαίτερα από τέτοιες καταστάσεις. Απλά αυτό που με λυπεί είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι θέλουν να εισέλθουν στον χώρο μη έχοντας γνώσεις. Ατάλλαντοι και μπαίνουν μόνο και μόνο. Τους προσλαμβάνουν προφανώς για κάποιους λόγους οπτικούς και όχι για κάποιους λόγους ακουστικούς. Α. Αυτό είναι που λίγο με ενοχλεί. Σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, ναι. Ο κόσμος θέλει να δει τον καλλιτέχνη όμορφο, αλλά θέλει να τον ακούσει. Γιατί στην ουσία πρέπει να κάνει κάποια διαφορά. Αυτό είναι το μοναδικό, έτσι, λίγο που με ξενίζει στο χώρο και θα ήθελα, ας πούμε, να βλέπω περισσότερο να παίρνουν τα ταλέντα και ας μην έχουν ωραία εμφάνιση, γιατί κάποιος άνθρωπος που τραγουδάει πολύ καλά, στην πίστα μπορεί να φαίνεται και πολύ πιο όμορφος. Να σου πω κάτι, εμένα στην πίστα μου αρέσει πάρα πολύ, γεμίζει βέβαια όλη την πίστα, γιατί σε έχω δει και με μπαλέτα και μετά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, υπάρχει το νυχτερινό φλερτ που λέμε, ότι από τους πελάτες κάτω. Δεν εννοώ το φλερ, το ερωτικό, το παιχνίδι αυτό. Γιατί εμένα αυτό το παιχνίδι μου αρέσει όταν υπάρχει μεταξύ τραγουδιστή και πελάτη. Πώς το εκλαμβάνεις αυτό? Το εκλαμβάνω ότι τους αρέσει η δουλειά μου. Γιατί για να σε προσέξει κάποιος και να προσελκύσει κάποια βλέμματα σημαίνει ότι έχεις κάνει μια εντύπωση. Και είναι θετικό να κάνεις μια εντύπωση. Άλλωστε αυτό είναι και η εμφάνιση στην πίστα. Το να προκαλέσει μια εντύπωση. Και ειδικά στο πρώτο πρόγραμμα που επιδεικνύει το ποιος είσαι. Γιατί το να βγεις. Το να τραγουδάς. Και να περάσει απαρατήρητο. Εκτός του να είναι κάτω όλοι σχημένοι και να μην βλέπουν προς την πίστα είναι ό,τι χειρότερο, έτσι δεν είναι? Ό,τι χειρότερο, βέβαια. Είναι μεγάλη αποτυχία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι όμως. Πρώτα θα κάνουμε μια βολτούλα σε νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και επιστροφή. Πάμε λοιπόν να δούμε Θεσσαλονίκη. Βέβαια, κανονικά και επιστροφή στο Ζάζα Νόβα στο Ρεόκαστρο. Ξεκινήσαμε, πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε μία ομάδα, όπως λέμε, μία οικογένεια. Ξεκινήσαμε τώρα, θα δουλέψουμε
διήμερο στην αρχή και από τον Ιούλιο μήνα και μετά θα δουλέψουμε εξαήμερο. Στο πρόγραμμα είναι ο κύριος Μηρετάκης, η Ειρήνη Μάνου, η Μαρίνα, Ελισάβετ, Έλενα, Ελένη, ο κύριος Δαμάσκος. Ναι. Καφέ Άρτε εδώ στη Δελφόν με Κοσμάε το Λουγωνία και δίπλα μου η επιχειρηματής του μαγαζιού, ο κύριος Δημήτρης Μήτογλου, πρώην ποδοσφαιριστής και νυν ποδοσφαιριστής, ο Στέφανος Σοφοροπόκης. Όχι νυν ποδοσφαιριστής, εντάξει. Εγώ μόλις τελείωσα, ο αδερφός μου συνεχίζει στον ΠΑΟΚ. Το μαγαζί έχει γίνει μια καινούργια αρχή με ένα πολύ όμορφο μαγαζί, το έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για πολλές ηλικίες ανθρώπων να έρθουν στο μαγαζί, να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν. Μαζί με τον Δημήτρη ήμασταν 7-8 χρόνια στον ΠΑΟΚ μαζί. Συνεχίσαμε τη φιλία μας, φτιάξαμε τώρα, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ένα ωραίο μαγαζί. Το πρωί από τις 9 η ώρα, μέχρι όσο πάει, βασικά πάντα έτσι θα είναι. Το σέρβις του που είναι για μας πολύ βασικό θα είναι πάρα πολύ καλό. Thank you.
εξωτικό μαγαζί εδώ στο, και στο Γκάζι που βρισκόμαστε. Νέα παιδιά όλα, τα παιδιά είναι όλα καινούρια. Δεν υπάρχει κανένα από το παλιό σχήμα του μαγαζιού. Εγώ πρώτο ο Θεός λέμε να είμαστε όλο το καλοκαίρι. Θα βρισκόμαστε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ανοιχτά. Είμαστε στη διασταύρωση Ερμού και Βενιζέλου, μέσα στη Στοά Στίνκερ, δηλαδή στο Ακαρύπη, Βενιζέλου 23, ας το πούμε. Η κουζίνα μας είναι παραδοσιακή. Έχει ό,τι υπάρχει από ελληνική γεύση. Επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε καθημερινά σπιτικό μαγειρεμένο φαγητό, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, εκτός από όλα τα άλλα που προσφέρει το μαγαζί. Από εκεί και πέρα έχουμε ζωντανή μουσική κάθε μεσημέρι και βράδυ.